Ο Φίλιππος, ως γνωστόν, είχε ελληνικές ρίζες, καθώς ήταν μέλος της ελληνικής βασιλικής οικογένειας. Βεβαίως, η σχέση του με τη χώρα μας ήταν τραυματική. Γεννήθηκε στο Μον Ρεπό, στην Κέρκυρα, γιος του πρίγκιπα Ανδρέα της Ελλάδας και της πριγκίπισσας Αλίκης του Μπάτεμπεργκ, για να φύγει λίγο αργότερα, όταν ολόκληρη η οικογένειά του εξορίστηκε από τη χώρα μας. Για τους φίλους του ήταν πάντα ο Phil the Greek. Και πράγματι, ο πρίγκιπας Φίλιππος είχε στενή σχέση με την Ελλάδα. Γεννήθηκε τον Ιούνιο του 1921 στην Κέρκυρα, στο ανάκτορο Μον Ρεπό, πάνω σε ένα τραπέζι της έπαυλης. Μητέρα του, η πριγκίπισσα Αλίκη του Μπάτεμπεργκ και πατέρας του, ο πρίγκιπας Ανδρέας της Ελλάδας. Ο Φίλιππος βαπτίστηκε χριστιανός ορθόδοξος και ήταν πρίγκιπας της Ελλάδος και της Δανίας. Μετά τη μικρασιατική καταστροφή, ωστόσο, το 1922, ο πατέρας του καταδικάζεται σε θάνατο από έκτακτο στρατοδικείο. Τελικά, μεσολαβεί η Βρετανική κυβέρνηση, ο πρίγκιπας Ανδρέας φεύγει με το αντιτορπιλικό καλυψό και ο Φίλιππος φυγαδεύεται με το πλοίο μέσα σε ένα καφάσι με πορτοκάλια. Philip had a rootless childhood. His family was banished from Greece, his parents separated, and he was sent to Gordonston School in northern Scotland. Κατατάσσεται σε ηλικία 18 ετών στο Βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό. Το 1939 πολεμά με τη Βρετανία στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και συμμετέχει μεταξύ άλλων στη μάχη της Κρήτης. Συναντά για πρώτη φορά την Ελισάβετ στο γάμο της πριγκίπισσας Μαρίνας της Ελλάδας και του Δούκα του Κέντ. Για χάρη της, απαρνιέται τους ελληνικούς και δανέζικους τίτλους του, παίρνει βρετανική υπηκότητα και το Νοέμβριο του 1947 παντρεύεται τη βασίλισσα Ελισάβετ. The King and Queen announced the betrothal of their dearly beloved daughter, the Princess Elizabeth, to Lieutenant Philip Mountbatten, RN. Ο Φίλιππος είχε επισκεφθεί τη χώρα μας το Σεπτέμβριο του 1964 στο γάμο του βασιλιά Κωνσταντίνου και της πριγκίπισσας της Δανίας Άννας Μαρίας. Συνοδευόταν από το γιο του πρίγκιπα Κάρολο. Είχαν αποβιβαστεί στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, όπου τους υποδέχτηκε ο Κωνσταντίνος. Ο πρίγκιπας Φίλιππος μετέδωσε την αγάπη του για τη χώρα μας και στο γιο του πρίγκιπα Κάρολο, που επισκέφθηκε την Ελλάδα τον περασμένο μήνα για την επέτειο των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση. Τότε έγινε γνωστή και αυτή η φωτογραφία με τον πρίγκιπα Φίλιππο σε ηλικία 9 ετών, διμένος τσολιάς. Ήταν το δώρο του Κάρολου στην Κατερίνα Σακελαροπούλου. Η Greece is the land of my grandfather and of my father's birth nearly 100 years ago. In the centenary year of Greek independence. Later it was in Athens that my dear grandmother, Princess Alice, during the dark years of Nazi occupation, sheltered a Jewish family. Καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του, ο πρίγκιπας Φίλιππος ήταν μεγάλος υποστηρικτής των αθλημάτων. Ενέπνεε τους νέους, ενώ δημιούργησε 800 οργανώσεις που είχαν να κάνουν με την εκπαίδευση, τον αθλητισμό και την προστασία του περιβάλλοντος. Ο ίδιος δεν έχανε ποτέ το χιούμορ του, ούτε και μπροστά στους δημοσιογράφους, όπως το 1969 στην Αμερικανική τηλεόραση, όταν περιέγραφε πως η βασιλική οικογένεια έχει οικονομικά προβλήματα. Inevitably, if nothing happens, we shall either have to... Επί 73 ολόκληρα χρόνια, όσα ήταν παντρεμένος με τη βασίλισσα Ελισάβετ, ήταν πάντα το στήριγμά της. Απέκτησε μαζί της 4 παιδιά, τον Κάρολο, την Άννα, τον Ανδρέα και τον Εδουάρδο, 8 εγγόνια και 10 δισέγγωνα. The main lesson that we've learned is that tolerance is the one essential ingredient of any happy marriage. It may not be quite so important when things are going well, but it is absolutely vital when things get difficult. And you can take it from me that the Queen has the quality of tolerance and abundance. Το πένθος από το χαμό του πρίγκιπα Φιλίππου απλώνεται σε όλο τον κόσμο, με τις σημαίες στις πρεσβείες της Αγγλίας να κυματίζουν με σύστιες, όπως και στην Ελλάδα.